Ο πνευματικός φάρος της πόλης του Ιρακλείου εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω της ταξιοδότησης μόνιμων υπαλλήλων. Γιατί έχουμε πάνω από 36 χρόνια υπηρεσία. Μπήκαμε στα 37 χρόνια εγώ προσωπικά, μια συνάδελφος είναι στα 37 ίσως ε, και κάτι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι σε τροχιά συνταξιοδότηση. Είμαστε υποχρεωμένοι όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου, να πούμε ότι χρειάζεται προσωπικό. Από 36 υπαλλήλου πριν αρκετέ δεκαετίε, σήμερα η Βικελέα Δημοτική Βιβλιοθήκη διαθέτει μόλις 8 μόνιμου υπαλλήλου, εκ των οποίων οι τρει. 3... Οδεύουν προς τη συνταξιοδότησή τους. Είναι απαραίτητη η ανανέωση του προσωπικού και μάλιστα προσωπικό με ειδικότητε. Δηλαδή αρχαιονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, στα πολυμέσα κλπ. Γιατί έχουμε τεράστιο και αρχαιακό υλικό και οπτικοακουστικό υλικό, αλλά και το άλλο υλικό τη βιβλιοθήκη χρειάζεται εξειδικευμένου συναδέλφου. Εγώ προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοί μου, χρωστάμε στη Βικελαία βιβλιοθήκη. Χρωστάμε πολλά στη Βικελαία. Την έχουμε αγαπήσει, τη Βικελαία. Την άμεση στελέχωση της Βικιελέας με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό, τονίζω ο Δημήτρη Σάβας, ο οποίος περιγράφει τους κινδύνους που ελοχεύουν για τη λειτουργία της, το επόμενο χρονικό διάστημα. Να λειτουργεί οριακά, να περιοριστεί σε μια βιβλιοθήκη, να δανείζει και να έχει ένα αναγνωστήριο. Δηλαδή, οι εκδόσει, οι εκδηλώσει, όλα αυτά, οι ψηφιοποιήσει του αρχιακού τη υλικού, όλο αυτό που γίνεται, οι καταχωρήσει αυτέ, ε, όταν θα... δεν έχει προσωπικό, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οι ανάγκε σε μόνιμο προσωπικό ανέρχονται σε 7 υπαλλήλου. Όπω επισήμανε ο προϊστάμενο τη Βικελέα Βιβλιοθήκη, ο οποίο παράλληλα αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που παράγεται, καθώ και στη σημαντική αύξηση που καταγράφεται την περίοδο τη πανδημία στο παιδικό δανειστικό τμήμα. Με την πανδημία, ανέβηκε η κίνηση του τμήματο αυτού, δηλαδή, δανείζονται βιβλία, διαβάζει ο κόσμο, έρχονται πολλοί μαθητέ εδώ πέρα και ξεναγούνται για την ιστορία τη Βικελέα, τη πόλη.